Είναι 27 Ιουνίου 1924. Η Βουλή συνεδριάζει εν ολομελία για το προσφυγικό. Είναι η δεύτερη μέρα μιας ιστορικής συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη φορά που προσεγγίζει το θέμα στην ολότητά του. Οι συνεδριάσεις θα συνεχιστούν ως τις 17 Ιουλίου με μικρές διακοπές. Το λόγο θα πάρουν κυρίως βουλευτές προσφυγικής καταγωγής ή γηγενείς που εκπροσωπούν περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη. Σταματάμε το χρόνο για να διαβάσουμε την ομιλία ενός ξεχωριστού βουλευτή, του Λεωνίδα Ιασονίδη. Η ηγετική μορφή των Ποντίων, με αγάπη και όραμα για το λαό του, έχει μέχρι και πριν από λίγα χρόνια συνεγείρει και εμψυχώσει τον καταδιωκόμενο Ποντιακό Ελληνισμό, με τον πόθο να τον οδηγήσει στη συγκρότηση ανεξάρτητου Ποντιακού κράτους. Έχει ήδη θητεύσει ως Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης των Ποντίων στο Εκατερίνονταρ το 1918, ως Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ποντίων Ελλήνων στο Βατούμ το 1919 και Πρόεδρος της το 1920, όταν πια έχει μετονομαστεί σε Εθνοσυνέλευση των Ποντίων Ελλήνων. Το 1921, στα 37 του χρόνια, έχει καταδικαστεί σε θάνατο διαπαγχωνισμού από το Κεμαλικό Δικαστήριο της Αμάσιας μαζί με τους σημαντικούς ανθρώπους της πόλης. Το 1922, δύο μόλις χρόνια πριν την εκφώνηση της ομιλίας, έχει φτάσει και ο ίδιος πρόσφυγας στη Θεσσαλονίκη. Το 1923, μόλις την προηγούμενη χρονιά, έχει εκλεγεί πρώτη φορά βουλευτής με το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον ξεχωριστό πολιτικό, αλλά και την εποχή της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα, έχουμε προσκαλέσει τον επιμελητή του συγκεκριμένου τετραδίου και ιστορικό, τον κύριο Νίκο Ανδριώτη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καθηγητή στη μέση εκπαίδευση, έναν από τους σπάνιους εκείνους καθηγητές με εξαιρετική γνώση του αντικειμένου και εξειδίκευση στο προσφυγικό. Έχετε μελετήσει ιδιαίτερα τις μετακινήσεις των προσφύγων και των πληθυσμών γενικώς από τον 19ο αιώνα στον ελλαδικό και από τον ελλαδικό χώρο. Είναι μεγάλη χαρά λοιπόν που σας έχουμε μαζί μας. Δεν είστε μόνο ο άνθρωπος που μας χάρισε τον πρόλογο, γιατί ο πρόλογος είναι και μελέτη της εκάστοτε ομιλίας, αλλά και ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα για την παραγωγή του οδηγού της έκθεσης «Η Αττική Γη υποδέχεται τους πρόσφυγες το 22». Ήταν μια έκθεση που έμεινε στα χρονικά, όπως και ο οδηγός, πρέπει να σας πω. Είναι εξαιρετικός, είναι ένα βιβλίο αυτόνομο, δεν είναι ένας απλός οδηγός. Είναι μια έκθεση που ταξίδεψε και εκτός Αττικής και στην Αττική και εκτός. Και ήσασταν και σε εκείνες τις εκδηλώσεις για να μιλήσετε. Όχι σε όλες. Ναι, όχι σε όλες, φυσικά. Φυσικά όχι σε όλες. Για να μιλήσετε για τους πρόσφυγες και την περιπέτειά τους συνολικά στον ελληνικό χώρο. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να δούμε ποιες είναι οι μέρες, οι περιστάσεις κατά τις οποίες η Ελλάδα καλείται να υποδεχθεί τους κατατρεγμένους ανθρώπους, συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο. Ναι. Ποια είναι η Ελλάδα που υποδέχεται λοιπόν, και όχι μόνο η Αττική, που υποδέχεται τους πρόσφυγες? Οι πρόσφυγες έρχονται μαζικά το φθινόπωρο του 1922. Ήδη το Σεπτέμβριο υπάρχουν 200.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι περισσότεροι Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Το Δεκέμβριο έχουν φτάσει στους 900.000. Βέβαια, εάν προχωρήσουμε, υπάρχουν κάποιες αναφορές για μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, για 1.200.000. Ο Ιασονίδης αναφέρει 1.000.000 ότι βρίσκονται στην Ελλάδα το 1924. Έχει πέσει μέσα με μια μικρή, έτσι, λίγο... Μια απόκληση προς τα κάτω. Γιατί ενώ γίνεται μια απογραφή των προσφύγων τον Απρίλιο του 1923, αυτή απογράφει μόλις 850.000 πρόσφυγες. Δεν απογράφηκαν οι πρόσφυγες για διάφορους λόγους. Δεν είναι μια επίσημη απογραφή. Γι' αυτό υπάρχουν εκτιμήσεις μέχρι τότε, εκτιμήσεις διεθνών φορέων, της Κοινωνίας των Εθνών, της ΕΑΠ, οργανισμών που ασχολούνται με τους πρόσφυγες, του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Όμως θεωρούμε ως τον αριθμό, ας πούμε, τον πιο αξιόπιστο την απογραφή του 1928, που είναι απογραφή πληθυσμού και απογράφονται σε χωριστή κατηγορία πρόσφυγες. Αυτή μας έδωσε 1.225.000 πρόσφυγες. Φυσικά θα είχαν έρθει περισσότεροι, γιατί ήδη το 22-23 έρχονται κάποιοι στην Ελλάδα και φεύγουν κατευθείαν για Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και άλλους προορισμούς, Αίγυπτο.
Και μην ξεχνάμε φυσικά την πολύ μεγάλη θνησιμότητα που υπάρχει αυτή την περίοδο. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτό. Είμαστε λοιπόν η Ελλάδα το φθινόπωρο του 1922. Είναι μια χώρα που έχει χάσει ένα πόλεμο, που έχει εξαντληθεί οικονομικά από συνεχείς πολέμους, ενώ τα οικονομικά είναι πολύ καλά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, όμως η εμπλοκή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο διχασμός προηγήθηκε, που ό,τι συνεπάγεται αυτό όταν υπάρχουν δύο κράτη, άρα εις πραξιφόρων ελλειπής και όλα αυτά. Και η Μικρασιατική εκστρατεία από το 1919 εξαντλούν τα οικονομικά. Και βρίσκεται και σε πολιτικό αναβρασμό. Βρίσκεται επίσης σε πολιτικό αναβρασμό. Το Σεπτέμβριο υπάρχει το κίνημα των πλαστήρα γονατά Φωκά. Υπάρχει φεύγει ο βασιλιάς και υπάρχει μια προσωρινή στρατιωτική κυβέρνηση και οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν στην Ελλάδα είναι το Δεκέμβριο του 1923, στις οποίες ο Ιασονίδης είναι ένας από τους 46 πρόσφυγες βουλευτές που θα βγει. Ένα ικανοποιητικό ποσοστό, οι πρόσφυγες ήταν περίπου το 20% του πληθυσμού θα λέγαμε τότε και είναι 12% το ποσοστό των προσφύγων που εκλέγουν. Ένα πολύ σημαντικό για τόσο μικρό διάστημα. Είναι εντυπωσιακό το ότι έχουμε τόσους πρόσφυγες βουλευτές και επίσης πολύ ενθαρρυντικό και ωραίο. Βέβαια. Εμένα με εντυπωσίασε πολύ θετικά το γεγονός. Γιατί οι πρόσφυγες με βάση τη Σύμβαση Ανταλλαγής Λοζάνης παίρνουν πολιτικά δικαιώματα. Άρα σε όλη την Ελλάδα το φθινόπωρο του 23, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο στείνονται αυτό που λέμε επιτροπές αθρώας πολιτογραφήσεως σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες για να εγγραφούν πρώτα στα δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρένα και στη συνέχεια στους εκλογικούς καταλόγους. Άρα ψηφίζουν οι περισσότεροι στις πρώτες εκλογές μετά το 22, το Δεκέμβριο του 23. Το 1924, στη συνέχεια, κάτι που υπάρχει ένα αίτημα ήδη από το 22 από την επαναστατική κυβέρνηση του Πλαστήρα, θα ανακηρυχθεί η δημοκρατία, ο βασιλιάς θα είναι έκπτωτος, 25 Μαρτίου θα γίνει και ένα δημοψήφισμα ένα μήνα μετά που θα επικυρώσει αυτό και η εθνοσυνέλευση αυτή, η βουλή αυτή στην οποία μιλάει ο Ιασονίδης, είναι η πρώτη περίοδος της δημοκρατίας. Έτσι. Και αυτό φυσικά λέμε δεύτερη ελληνική δημοκρατία. Οι πρόσφυγες ψηφίζουν αθρώα υπέρ του κόμματος των Φιλελευθέρων. Οι πρόσφυγες ψηφίζουν αθρώα υπέρ του κόμματος και θα το κάνουν αυτό σε όλες τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι το 1932. Λοιπόν, ο Ιασονίδης αρχίζει την ομιλία του με ένα ενδιαφέροντα τρόπο, κρίνω, χωρίς να είναι άνθρωπος των ισορροπιών, όπως τον γνώρισα σε πολύ σύντομο διάστημα, αναγκαστικά, εγώ εσείς τον ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν είναι άνθρωπος ισορροπιστής, ούτε πολιτικάντης, ωστόσο αρχίζει θετικά, προσπαθεί να αρχίσει θετικά για κάτι που δεν είναι τόσο ωραίο στην πραγματικότητα, παρουσιάζει το ψήφισμα του έκτακτου Πανπροσφυγικού Συνεδρίου Μακεδονίας και Θράκης και τα δύο πρώτα άρθρα, ας το πούμε, είναι θετικά. Εκφράζεται ευγνωμοσύνη προς τον ελληνικό λαό και κατά δεύτερον διαδηλούσει, όπως λέει, τον αναλύω των αυτών πόθων να ζήσω συναναπολύτως συμπνία και αδελφική αγάπη προς τους γηγενείς των επαρχιών κλπ. Όμως το τρίτο είναι αυτό που θα δώσει τον τόνο για την υπόλοιπη ομιλία, κρίνω. Όπου λέει: απευθύνουν έντονον διαμαρτυρίαν κατά των ανιέρων εκμεταλλευτών του πόνου και της δυστυχίας των. Κατά των επιχειρούντων να ενσπείρωσει την διχόνοια μεταξύ ομεμόνων πληθυσμών και επικαλούνται την αρρωγή του ελληνικού λαού προς ταχυτέρεν απαλλαγή από τους ανιέρους αυτούς εκμεταλλευτάς. Είναι κάτι που θα απασχολήσει αργότερα στην ομιλία. Αλλά όπως είπα, μας προετοιμάζει το ακροατήριό του για αυτό που... Προετοιμάζει και εκφράζει και όλα τα προσφυγικά συνέδρια που έγιναν στην Ελλάδα. Ξέρετε, οι πρόσφυγες πολύ γρήγορα οργανώνονται, φτιάχνονται προσφυγικές σωματώσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές που περνάει πολύ μεγάλο διάστημα, ήδη το 22 και το 23 έχουμε προσφυγικούς συλλόγους, έχουμε έκδοση φυλαδίων, εφημερίδων, δηλαδή είναι παρόντες και έχουν άποψη για τα πράγματα και είμαστε μια στιγμή το 24 όπου οι πρόσφυγες έχει διαψευστεί η πρώτη προσδοκία τους που είναι η επιστροφή, η παλινώση στις αιστείες τους. Θα κάνω μια παρένθεση ότι οι πρόσφυγες έρχονται το 22 όμως έχουν ξανάρθει πολλοί από αυτούς το προηγούμενο διάστημα, το λεγόμενο πρώτο διωγμό από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1914. Όταν μιλάμε για προσφυγικό στην Ελλάδα, πάει το μυαλό μας πάντα είναι η χρονιά ορόσημο το 1922. Όμως, την προηγούμενη δεκαετία, από το 2013 έως το 1920, έχουν έρθει περίπου 800.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και μάλιστα σε
σε κάποιες περιοχές που πάντα συγκέντρωναν τα κοντινά νησιά, τα απέναντι νησιά, τα επικρασιατικά παράλια, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίος, Σάμος, Μυτιλήνη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Φανταστείτε ότι περίπου 55 με 60 χιλιάδες ήταν οι πρόσφυγες που ήταν στην Μυτιλήνη με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Περιθάλψης το 2017-2018. Ένας αριθμός 30 χιλιάδων προσφύγων είχε κατασταθεί στην Χίο και περίπου 18 χιλιάδες στη Σάμο. Ένα ποσοστό που προσέγγιζε το 50% των γηγενών κατοίκων των νησιών αυτών και στην πόλη της Μυτιλήνης ξεπερνούσε τους γηγενείς κατοίκους ο αριθμός των προσφύγων. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, υποδεχτεί πρόσφυγες. Έχει υποδεχθεί και μάλιστα έχει φτιάξει και θεσμούς τέτοιους. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το Υπουργείο Περιθάλψεως το 2017, 100 χρόνια πριν από σήμερα, που είναι ένα Υπουργείο που είναι ειδικό για την Μέριμνα, τόσο για τους επίστρατους, τους στρατιώτες, τους γενείς που είναι στο μέτωπο και τις οικογένειές τους, όσο για τους πρόσφυγες. Και είναι τόσο προχωρημένο, θα λέγαμε, μια που είναι πολύ το προσφυγικό σήμερα, ένα έτσι ζήτημα ζέων της επικαιρότητας. Για πρώτη φορά ορίζεται το 2018 η ιδιότητα του πρόσφυγα ποια είναι στο Υπουργείο Περιθάλψης. Γι' αυτό είναι μια πρωτοπορία, θα λέγαμε, γιατί αυτό θα συμβεί μετά την σύσταση κοινωνίας των εθνών, το σύμφωνο της κοινωνίας των εθνών μετά το 2021. Λίγο νωρίτερα θα συμβεί στην Ελλάδα αυτό. Άρα οι πρόσφυγες νομίζουν ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν πίσω. Η πρώτη διάψευση, το πρώτο χαστούκι που τρώνε είναι η σύμβαση, η υπογραφή της Σύμβασης Ανταλλαγής Λοζάνης, που γίνεται μάλιστα επειδή υπάρχει πολύ πιεστική ανάγκη. Υπάρχει η στάση της Τουρκίας, η οποία λέει δεν θα δεχτώ με τίποτα την επιστροφή των προσφύγων, στην συνδιάχυση που είχε ξεκινήσει τη Λοζάνη τον Νοέμβριο, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου δηλαδή, και της Ελλάδας, η οποία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, η ελληνική κυβέρνηση, πώς θα μπορέσει να περιθάλψει και να εγκαταστήσει τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων. Άρα, φανταστείτε ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ενώ η συνθήκη υπογράφεται τον Ιούλιο του 2023, τέλος Ιουλίου, στις 24 Ιουλίου, το σύμφωνο περί αμοιβαίας ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία υπογράφεται 30 Ιανουαρίου, 6 μήνες νωρίτερα, ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πάρει το κάθε κράτος τις περιουσίες των αυτών που έχουν καταλήψει τη χώρα για να μπορέσει να εγκαταστήσει τους πρόσφυγες. Άρα αυτό είναι μια πρώτη διάψευση. Υπάρχει μια επίσημη συμφωνία πια, η οποία επικυρώνεται για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Δεν είναι μια απλό συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι πολύ επίσημη. Και γι' αυτό οι πρόσφυγες διαμαρτύρονται για αυτή τη συνθήκη. Γίνεται συλλαλητήριος στην Ομόνοια, στη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις, ενάντια σε αυτή τη συνθήκη που για πρώτη φορά καθιερώνει στο διεθνές δίκαιο μια υποχρεωτική μετακίνηση πληθυσμών. Μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλές συνθήκες μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας το 1970, μεταξύ Βουλγαρίας, Τουρκίας, μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδας το 1919, στη συνθήκη του Νεγή. Είναι η πρώτη φορά που έχει ένα υποχρεωτικό χαρακτήρα όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να φύγουν ή να μην επιστρέψουν αυτοί που έχουν φύγει. Και αυτό δημιουργεί μία έτσι αντίδραση των προσφύγων και μία πρώτη διάψευση. Γιατί ο πρώτος πόθος του πρόσφυγα είναι η επιστροφή. Η επιστροφή, ακριβώς, η παλινόστηση. Άρα γίνεται φανερό ότι είναι κάτι αποφασισμένο και όχι κάτι ακριβώς. Τυχαίο. Και όχι... Βέβαια, ακόμα δεν το παίρνουν τόσο πολύ, έτσι, δεν εδραιώνεται μέσα τους αυτή η πεποίθηση. Θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια να έχουν εγκατασταθεί οι περισσότεροι τουλάχιστον στην ύπαιθρο της πόλης και να έρθει μια συμφωνία με την Τουρκία αργότερα το 1930, όπου γίνεται μια απόσβεση των υποτίθεται αυτών της αποζημίωσης που θα έδινε μια χώρα στην άλλη και με αυτόν τον τρόπο πια όχι μόνο δεν μπορούν να επιστρέψουν αλλά ούτε μπορούν να πάρουν ίσης αξίας περιουσία από αυτή που εγκατέλειψαν όπως έλεγε η Σύμβαση Ανταλλαγής της Λοζάνης. Άρα είναι τα δύο ορόσημα για να συνειδητοποιήσουν οι πρόσφυγες ότι πια θα μείνουμε εδώ πέρα και θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής μας. Να πάμε λίγο πίσω και να δούμε ποιες ήταν οι συνθήκες μετακίνησης αυτών των ανθρώπων. Πώς ερχόντουσαν, πόσο κρατούσαν το ταξίδι. Μας δίνει πολλά στοιχεία και πολύ δυσάρεστα στοιχεία και δεν είναι καθόλου μακριά από την αλήθεια όσα αναφέρει ο Εσονίδης στην ομιλία του. Λοιπόν,
Είναι 3-4 μέρες το ταξίδι. Το ταξίδι είναι 3-4 μέρες, αλλά το υπό πρόβλημα δεν είναι το ταξίδι και οι συνθήκες. Είναι ακόμα χειρότερο κάτι. Δηλαδή είναι 3-4 μέρες το ταξίδι, τα πλοία είναι κατάφορτα, επικρατεί ένας αφόρητος συνωστισμός, υπάρχει πολύ μεγάλη. Διπλάσιος και τριπλάσιος αριθμός φυσικά του προβλεπόμενου. Έχουμε περιγραφές ξένων για τις αφήξεις τέτοιων πλοίων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξένων, θα λέγαμε, που έχουν έρθει να βοηθήσουν αλληλέγγυον σύγχρονος όρος, έτσι ετεροχρονισμένα το λέμε. Το ζήτημα είναι ότι επειδή δεν υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη οργάνωση το που θα πάνε, κάποια στιγμή, ας πούμε, φρακάρει ο Πειραιάς, φρακάρει η Θεσσαλονίκη και υπάρχουν πλοία που πάνε και μπορεί να περάσουν από 2 ή 3 λιμάνια, να μην τους επιτραπεί να αποβάσουν το ανθρώπινο φορτίο τους. Άρα το ταξίδι γίνεται 7, 8, 9 μέρες. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, στο φθινόπωρο, που είναι ακόμα ζέστη. Οι περισσότεροι είναι στο κατάστημα, βέβαια δεν νομίζω ότι αυτοί που είναι μέσα είναι καλύτερες συνθήκες. Δεν μπορούν να κοιμηθούν, να ξαπλώσουν να κοιμηθούν, διαβάζουμε. Είναι τόσο υπεράριθμο. Ακριβώς. Κάποιοι, ας πούμε, δεν μπορούν ακόμα να είναι ούτε σε εμβριακή στάση. Ξεκουραστούν. Για να μην αναφέρουμε και εκείνο το πλοίο που αναφέρει ο Ιασονίδης, ότι δεν πήγε ποτέ. Ακριβώς. Αυτό το είναι πλοίο και αυτό. Το περίμενε ο κόσμος και ποτέ. Και έμεινε 22 μέρες δια να ανθρακεύσει στη Θεσσαλονίκη και μηδέν ποτέ έφτασε να παραλάβει πρόσφυγες. Και ξένα πλοία που φέρνουν κόσμο και οι πρόσφυγες διαπεραιώνονται, περνάνε απέναντι στα 3 αυτά νησιά τα οποία βουλιάζουν, Ιχίος, Σάμος και Μυτιλίνη. Μετά υπάρχει μία είδη των. Το Σεπτέμβριο στα μέσα υπάρχει μια μεγαλύτερη οργάνωση σε αυτό, οπότε πλοία πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι και την Κέρκυρα, κάνουν όλο το διάπουλο αυτό του Αιγαίου και του Ιωνίου, πάνε σε διάφορα λιμάνια, όμως και όταν πια οργανώνεται περισσότερο τον Ιανουάριο, με βάση τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς, θα πρέπει να περάσουν αυτοί αφού περνάνε, έχουν ζήσει σε πολύ άσχημες συνθήκες, έχουν έρθει με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, τον ομαδικό σαν κοπάδι, να περάσουν καραντίνα, πολυμοκαθαρτήριο. Οπότε υπάρχει αυτό το νησό του Αγίου Γεωργίου απέναντι από το Κερατσίνι, στον Άγιο Γεωργίο Κερατσινίου, το οποίο στελεχώνεται με περισσότερο προσωπικό, φτιάχνεται μια καραντίνα με σκηνές. Δεν φτάνει αυτό και χρησιμοποιείται και η Μακρόνησος, η οποία Μακρόνησος έχει χρησιμοποιηθεί ένα χρόνο πριν σαν χώρος για παραμονή Βουλγάρων και Τούρκων εχμαλώτων. Δυστυχώς διαβάζουμε και ένα. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, που ξέρει καλύτερα ο Ιασονίδης, υπάρχει το Καράμπουρνου. Επίσης, υπήρχαν μέρες που έφταναν 5.000 και 6.000 άνθρωποι στην καραντίνα αυτή. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες, πάρα πολλοί πέθαναν. Είχαν εκδηλωθεί ήδη κάποιες ασθένειες, κυρίως εξωθυματικός τύφος, που ήταν η πιο σημαντική από αυτές. Και έχουμε πάρα πολλά θύματα. Φανταστείτε ότι το 22, το 23 και το 24. Στις πόλεις που εγκαταστάθηκαν περισσότερο πρόσφυγες, αυτό που λέμε ο δείχτης υπεροχής των γεννήσεων, είναι ένας δείχτης στη δημογραφία που έχουμε τις γεννήσεις, αφαιρούμε τους θανάτους, ήταν αρνητικός. Ήταν περισσότεροι θάνατοι και μάλιστα η κοινωνία των εθνών υπολογίζει το 1923 ότι μεταξύ των προσφύγων υπήρχαν 3 θάνατοι και 1 γέννηση. Θα πρέπει να έρθει το 1924, η χρονιά που γίνεται η ομιλία του Ιασονίδη, για να ισορροπήσει, αλλά μέχρι το 25 στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά ήταν αρνητικός ο δείκτης των γεννήσεων. Μετά έχουμε λιγότερους θανάτους και περισσότερες γεννήσεις και ισορροπεί αυτό το ζήτημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οι ασθένειες, διάφορες ασθένειες. Μία ασθένεια η οποία στις πόλεις υπήρχε και είχε αρχίσει να είναι υπό έλεγχο, θα λέγαμε, δεν είχε εξαλειφθεί. Η φυματίωση ξεκινάει ξανά, γιατί έχουμε αυτές τις συνθήκες, έτσι, άσχημες συνθήκες σύτησης, στέγασης, υποτυπώδηση αντροφυφαρμακευτική περίθαλψη. Και επίσης μια άλλη ασθένεια που είχε ένα ενδημικό χαρακτήρα, θα λέγαμε, δηλαδή ήταν παρούσα το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ελλάδα, είναι η ελονοσία στην Ήπεθρο. Οι πρόσφυγες τους πηγαίνουν, προσπαθούν να. Δεν μπορούν να είναι στις πόλεις, οπότε ομάδες προσφύγων σε σκηνές εγκαθίστανται σε διάφορα μέρη, κυρίως σε κτήματα που ανήκαν προηγουμένως σε Βούλγαρους ή σε Μουσουλμάνους. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει το ζήτημα ότι υπάρχουν κάποια στάσιμα νερά και κάποιες λίμνες. Υπάρχουν
τα κουνούπια τα οποία μεταδίδουν την ελονσία. Και ενώ εάν έχουν οι γηγενείς κάτι και έχουν συνηθίσει, οπότε είναι οι θέρμες οι λεγόμενες που τους ρίχνουν λίγο το καλοκαίρι, αλλά με τη γλιτώνεις με ένα πυρετό. Στους πρόσφυγες όμως που ήταν βιολογικά, δεν είχαν προσαρμοστεί, αν θέλετε, σε αυτό από διάφορες περιοχές που ήταν πολύ πιο ξερές, ας πούμε, ξηρό κλίμα στην Μικρά Ασία, θα θρηνήσουν πάρα πολλά θύματα. Και το λέει μάλιστα ο Ιασονίδης αυτό, ότι υπάρχει η μάχη του Σανγκάριου που υπήρχαν πάρα πολλά θύματα, και λέει εμείς πληρώνουμε κάθε χρόνο ένα δεύτερο Σανγκάριο στο Μινόταυρο των Τελμάτων και των... Είναι εξαιρετικός ρήτορας ο Ιασονίδης, πέραν των θεμάτων που τα θέτει, πώς λέμε, τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, είναι και ένας εξαιρετικός ρήτορας. Και συνήθως αυτά δεν συνυπάρχουν. Και είναι, θα προσπαθήσει και ο ίδιος ως υπουργός πλέον υγιεινής πρωινής και αντιλήψεως στην κυβέρνηση του Βενιζέλου του 28-32, από το 30 στο 32 ήταν υπουργός, να μαζί με άλλους φορείς όπως την ΕΑΠ, να γίνουν έργα, εγκυοβελτιωτικά έργα αποξήρανσης ελών και λιμνών, τα οποία αφενός περιορίσαν την ελονοσία και αφετέρου έδωσαν καινούργια εδάφη και μάλιστα πολύ γόνιμα προσκαλλιέργεια. Λοιπόν, προτείνω να δούμε το πρώτο απόσπασμα που έχουμε επιλέξει ως ένα από τα τρία σημαντικά της ομιλίας αυτής. Και επειδή αναμένομαι 200.000 εισέτη πρόσφυγας, το Υπουργείο της Προνοίας λαμβάνει βέβαια όλα τα μέτρα ή να τουλάχιστον αυτοί γίνουν δεκτοί στα σαγκάλα της Μητρός Ελλάδος κατά τρόπων διαφορετικών από εκείνων με τον οποίο έγιναν δεκτοί. Και επειδή αναμένουμε 200.000 εισέτη πρόσφυγας, το Υπουργείο της Προνοίας λαμβάνει βέβαια όλα τα μέτρα ή να τουλάχιστον αυτοί γίνουν δεκτοί ή στα σαγκάλα της Μητρός Ελλάδος κατά τρόπων διαφορετικών από εκείνων με τον οποίο έγιναν δεκτοί οι προηγουμένως ελθόντες αδελφοί ημών. Ζητούμεν όπως οι ελευσόμενοι πρόσφυγες, τουλάχιστον αυτοί, εποφεληθούν από την πείραν των 2 ετών, πείραν την οποία εκπληρώσαμε εμείς πάρα πολύ ακριβά. Αν η κυβέρνηση και το Υπουργείο της Πρόνοιας, το οποίο γνωρίζω τα τελευταία ενεργείας, δεν θα επαρκέσει εις την ανθρωπίνη υποδοχή των 200.000, ας γίνει εκ νέου έκκλησης προς τα ξένας φιλανθρωπικάς οργανώσεις ή να έλθουν να συμπληρώσουν το έργο αυτό, διότι αυτήν την φοράν οι κυβέρνησεις και οι εδήποτε κυβερνήσεις δίδουν εξετάσεις. Μέχρι σήμερον ελέγομεν ότι ήλθεν ένας κόσμος 1 εκατομμυρίου και δεν ήταν βεβαίως δυνατόν η κυβέρνηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτής. Σήμερον όμως η κυβέρνηση έχει και μίαν σχετική άνεση και μίαν πείραν. Τώρα τα δεινά τα οποία πρέπει να προλάβουν και να μην επαναληφθούν και να μην πεθάνει κανείς, τα έχουμε ήδη περιγράψει. Βέβαια. Αλλά θα πούμε τι εννοεί με αυτό. Εννοεί ότι το 1924 ξεκίνησαν να έρχονται οι περίπου, ακριβώς ήταν 194.000, ακριβώς λέει τον αριθμό 200 ο Ιασονίδης, μια εκτίμηση, οι οποίοι είναι από περιοχές, όχι από τα παράλια, τα βόρεια ή τα δυτικά της Μικράς Ασίας, αλλά από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, μακριά από το θέατρο του πολέμου, οι οποίοι έρχονται οργανωμένα με τη βοήθεια της Μεικτής Επιτροπής Ανταλλαγής, όπως προέβλεπε το άρθρο 11 της Σύμβασης Ανταλλαγής της Λοζάνης, όπου θα τους κάλυπταν τα εισιτήρια, θα μπορούσαν να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους. Στην αρχή πήγαιναν σε διάφορους τόπους όπου υπήρχε σιδηροδρομικός σταθμός, μετά με το σιδηρόδρομο πήγαιναν στα λιμάνια στη Μερσίνα και στα Άδανα για να μπορούν να φτάσουν στην Ελλάδα. Με τον ίδιο τρόπο έφυγαν και οι 388.000 μουσουλμάνοι που είχαν απομείνει στην Ελλάδα. Κάποιοι είχαν φύγει νωρίτερα. Με τον ίδιο τρόπο, το 24 ή το 25. Άρα μιλάει γι' αυτό την οργανωμένη πια μετάβαση και θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι ένα τυχαίο πλοίο, θα πρέπει να υπάρχει, ξέρω εγώ, γιατρός, να υπάρχει το συλλευτικό προσωπικό μέσα, να είναι τουλάχιστον να υπάρχουν ικανός αριθμός τροφίμων για να μπορούν να τραφούν οι πρόσφυγες. Θερμών ενδυμάτων και θερμής τροφής, και δεν πρέπει να ακούσουμε ότι απέθανον και πάλι πρόσφυγες εκ πείνης. Λέει λίγο παρακάτω. Και πολύ χαρακτηριστικά λέει, οι 200.000 εκ Μικράς Ασίας και Πόντου πρέπει να έλθουν πλέον ως άνθρωποι στην Ελλάδα. Σε άλλο σημείο μας λέει πως, βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό, βιάζεται ένα κορίτσι 12 ετών. Ναι, υπάρχει αυτό, δεν αναφέρει, δεν το ξέρουμε πουθενά. Ναι, λέει όμως ότι έχουμε από μαρτυρίες προσφύγων για την, έτσι, την άσχημη της και η συμπεριφορά κάποιων, οι οποίοι, επειδή ξέρετε, είναι ο διχασμός και κάποιοι καπετάνιοι που είναι βασιλικοί. Τους βλέπουν ως ευνοούμενους του Βενιζέλου. Ναι, και τους φέρονται με πολύ άσχημο τρόπο. Ναι, έτσι. Ναι. Ότι είναι ψηφοφόρο του Βενιζέλου. Αναφέρει μάλιστα μία πρόσφυγας που έχει έρθει για το στο πλοίο Αρχιπέλαγος, ότι ο καπετάνιος, τα λοιπά, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες για άσχημη συμπεριφορά.
Φυσικά, στις μαρτυρίες των προσφύγων που έχουν καταγραφεί αργότερα, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ωραιοποιηθεί καταστάσεις, σε κάποιες έχουν εκτραγωδηθεί περισσότερο. Έτσι υπάρχει αυτό το πράγμα στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αλλά σίγουρα οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχημες. Όμως αυτοί οι 194.000 ήρθαν πολύ καλύτερα από ότι οι προηγούμενοι, αυτό είναι σίγουρο. Όσο και αν ήρθαν επίσης σε πλοία που ήταν υπερφορτωμένα, όμως και επίσης πήγαν κατευθείαν να περάσουν την κάθαρση, την καραντίνα, και μετά υπήρχε μία πρόνοια το ότι τους έπαιρναν και τους πήγαιναν σε συγκεκριμένο τόπο. Βέβαια, ο τόπος μπορεί να έχει ελονοσία, να έχει άλλα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο, ενώ οι μουσουλμάνοι που έφυγαν από την Ελλάδα, όπου τους πήγαν έμειναν εκεί, γιατί εντάξει είχαν και περισσότερες δυνατότητες, περισσότερα χτήματα, αυτά είχαν εγκαταληφθεί από τους Έλληνες από ότι τα αντίστοιχα, τα εδώ ήταν μικρότερος αριθμός των μουσουλμάνων. Όμως υπήρχε μια έτσι αυστηρότητα, θα λέγαμε, στην Κεμαλική Τουρκία. Εδώ πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Αν δούμε μαρτυρίες προσφύγων, το οποίο αυτή δεν καταγράφεται πουθενά. Δεν έχουμε τεθεί ούτε ίσως, πούμε, ξέρω εγώ, δεν είμαστε στην Αυστρία, που καταγράφονται ήδη από το 19ο αιώνα οι μετακινήσεις. Αν πάω εγώ σε μια επίσκεψη κάποιον, ναι, θα καταγραφεί ότι έχω φτάσει στη Βιέννη. Όμως, από τη μαρτυρία καταγράφεται, δηλαδή, κατά μέσο όρο μια οικογένεια προσφύγων μπορεί να έχει αλλάξει τη δεκαετία του 20 και 2 και 3 τόπους εγκατάστασης. Και επίσης, αυτό έχει να κάνει με το εάν έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκατασταθεί αγροτικά, έχει δηλώσει κατ' επάγγελμα αγρότης δηλαδή, και με κάποιο τρόπο η περιοχή αυτή δεν προσφέρεται, είναι πολύ μακριά, είναι στα σύνορα, είναι ορεινή, έχει έλλει, άρα έχουμε θύματα, ας πούμε, στην ελονοσία τη δεκαετία του 20. Απ' την άλλη, ότι κάποιοι που έχουν μείνει στις πόλεις, επειδή υπάρχει η αγροτική και η αστική αποκατάσταση, η αγροτική αποκατάσταση είναι πλήρης αποκατάσταση, τα λέγαμε, δηλαδή και στέγη και εργασία, δίνεται ένας κλήρος πολυτεμαχισμένος όμως, δηλαδή ξερική σε διάφορα μέρη, δεν είναι ένας ενιαίος κλήρος, και δίνονται και κάποια εφόδια, θα λέγαμε, αγροτικά με σημερινούς όρους. Στις πόλεις υπάρχει μόνο εγκατάσταση και πολύ με βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι στην επαρχία, άρα κάποιοι, ας πούμε, πάνε στην Ήπεθρο για να αποκατασταθούν και να μπορέσουν να θρέψουν την οικογένειά τους. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, η οποία θα σταματήσει τη δεκαετία του 30. Θα ήθελα πρωτού συνεχίσουμε να γνωρίσουμε τον Λεωνίδα Ιασονίδη. Έχουμε πει έτσι κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική μορφή, ξεχωριστή. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, τιμά το ρόλο του βουλευτή και ακριβώς του πολιτικού συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν να τον σκιαγραφίσουμε, έτσι σύντομα. Γεννιέται σε μια, ας πούμε, θα λέγαμε, μέση οικογένεια σε μια παραθαλάσσια πόλη του Πόντου, στα αρχαία Κωτίωρα, στο Ορδού. Το 1884. Το 1884. τελειώνει στην Κερασούντα το ημιγυμνάσιο. Θα πάει σε ένα από τα καλύτερα σχολεία τα εκτός Ελλάδας, στο φροντιστήριο της Τραπεζούντος, μαζί με τα Αναξαγόριο Σχολή και την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, τα καλά σχολεία και καλύτερα και από αυτά που υπήρχαν μέσα στην Ελλάδα. Και θα σπουδάσει νομική στην Κωνσταντινούπολη, στη νομική σχολή της Κωνσταντινούπολης, και θα κάνει διδακτορικό στο Παρίσι. Έχουμε δηλαδή για την εποχή του ένα πάρα πολύ μορφωμένο άνθρωπο. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένας, αυτό που λέμε, homme d'état, κρατικός ανώτερος λειτουργός, ο οποίος είναι αφοσιωμένος στο έργο του, αλλά έχει και τα εφόδια να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Θα ασχοληθεί, ενώ είναι στο Παρίσι, το 1917 με τη Ρώσικη Επανάσταση, στην Αναστάτωση, τη ρευστότητα που υπήρξε στις ελληνικές κοινότητες του Καυκάσου. Έχουν φύγει κάποιοι πρόσφυγες από τα νότια παράλια, να πάνε στα βόρεια παράλια του Εύξηνου Πόντου. Και υπάρχουν και επιτροπές του Υπουργείου Περιθάλψεως, που έχει πάει και ο Καζαντζάκης, επικεφαλής μιας τέτοιας επιτροπής, για να παραλάβει πρόσφυγες το 18-19. Πηγαίνει λοιπόν να βοηθήσει αυτήν την κατάσταση, και εκεί ασχολείται, όπως σας αναφέρθηκε στην αρχή, αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και μετά Πρόεδρος της Επιτροπής. Την Ευξηνοπόντιον Ένωση το 17, το 18 είναι εκ των ιδρυτών της Κεντρικής Ένωσης των Ποντίων. Ακριβώς. Και το 20 πηγαίνει στο ΚΑΡΣ με τον Λαζαρίδη. Και ενώ αντιπρόσωπος της Εθνοσυνέλευσης του Βατού. Και ενώ το 19 ξεκινάει, έχει τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και στο Παρίσι γίνεται μια μεγάλη συνδιάσκεψη ειρήνης, όπου υπάρχουν
οι νικήτριες χώρες που κάνουν με κάθε ηττημένη χώρα χωριστά μια συνθήκη, αυτό είναι μια επίσης καινούρια πατέντα, μια ιδιαιτερότητα. Εδώ τον βλέπουμε, σε λίγο θα τον δούμε όταν προχωρήσει λίγο το πλάνο, με το καπέλο στο κέντρο μαζί με πρόσφυγες στην Αξιούπολη. Στην Αξιούπολη, στο Κιλκίς. Και εδώ σε ένα από τα ορφανοτροφεία. Στα πολλά ορφανοτροφεία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν των λόγων, ήταν και των λόγων μάλλον, αλλά ήταν και των έργων. Και είπαμε σε αυτό συνίσταται η ξεχωριστή του περίπτωση. Και θα αναλάβει, θα είναι βουλευτής, είπαμε το 23, το 26, έξι φορές το 28, το 32, θα γίνει... Και γερουσιαστής. Γερουσιαστής το 32 επίσης, ναι. Θα γίνει υπουργός υγιεινής, πρωινή αρχή αντιλήψεως. Ένας από τους πολλούς πρόσφυγες που πήραν αυτό το Υπουργείο Γεωργίας και Υγιεινής Πρωινής και Αντιλήψεις, τα δύο υπουργεία που ασχολούν κατά κύριο λόγο με τους πρόσφυγες. Άρα οι βενιζολογενείς και οι βενιζελικές κυβερνήσεις του Μεσοπολέμου τα έδιναν κατά κύριο λόγο σε πρόσφυγες βουλευτές. Στη διάρκεια της κατοχής θα φύγει, θα μείνει στο Λονδίνο. Διωγμένος ουσιαστικά από τη δικτατορία του Μεταξά που τον καταδικάζει σε φυλάκιση στον Ορπό. Σε φυλάκιση και τα λοιπά, ακριβώς. Οπότε αποφασίζει να φύγει. Να φύγει, μένει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, γυρίζει, πανεκλέγεται βουλευτής το 1946 και το 1950-51 θα πάρει το τελευταίο του αξίωμα που θα γίνει υπουργός διοικητής Βορείου Ελλάδας και θα πεθάνει το 1959. Θα πεθάνει φτωχός. Στα 75 του χρόνια. Στα 75, λέγεται. Έτσι από ανθρώπους που τον ήξεραν, ότι όταν έρχονταν στην Αθήνα, στη συνεδρία του Κοινοβουλίου, έμενε πάρα πολύ στην Αθήνα και ως υπουργός, δεν είχε σπίτι, έμενε σε ξενοδοχείο δεύτερης κατηγορίας. Έτσι, με ένα δωμάτιο, δεν ήθελε τίποτα να έχει. Και όταν πέθανε δεν είχε ως κατάλοιπο κανένα περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, αυτό για να πούμε για τον άνδρα που είναι και στο ήθος, και στις πράξεις. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, χωρίς να είναι εθνικιστής, αυτό που λέμε εθνικιστής σήμερα, ήταν μεγάλος πατριώτης. Ήταν μεγάλος πατριώτης. Είχε πει, αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεόν ότι είμαι Πόντιος. Αυτό δείχνει πόσο περήφανος ήταν για την καταγωγή του. Που είχαν, και... υπάρχουν μεταξύ των προσφύγων, υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες εθνοτοπικές ταυτότητες. Πιο ισχυρή από αυτές την Ποντιακή, την οποία την καλλιέργησε και μάλιστα το 1931. Όντας υπουργός Υγιεινής Πρωινής και Αντιλήψεως, σε μία αντιπροσωπεία με την Τουρκία, ζήτησε, μίλησε τουρκικά. Ναι, εκφωνεί μία ομιλία που συγκινεί, στα τουρκικά ακριβώς, που συγκινεί τον Ινωνού, γιατί λέει, αυτός μιλάει καλύτερα τουρκικά από μένα, χαρακτηριστικά, και λέει, πες μου τι θα ήθελες ως δώρο για αυτή τη χαρά που μου έδωσες με την ομιλία σου. Και η επιθυμία του είναι να έρθει στην Ελλάδα η εικόνα της Παναγίας Σουμελά που έρχεται, εκείνη τη χρονιά και μετά από 20 χρόνια όμως βγαίνει, αυτό είναι άλλο χαρακτηριστικό από τις αποθήκες του Βυζαντινού Μουσείου το 51. Ακριβώς, γιατί στο Βυζαντινό Μουσείο είχαν έρθει οι πρόσφυγες που ήρθαν με αυτοί που λέει 200.000 οι Ασονίδης που ήρθαν με την φροντίδα της Μεκτής Επιτροπής Ανταλλαγής που έφεραν και την κοινή περιουσία τους, έφεραν μαζί και έγγραφα και βιβλία κοινοτικά, έφεραν και εικόνες και αυτό υπάρχει μια κατηγορία που τελικά δόθηκαν, υπήρχε μια κατηγορία που πήγε στο Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως και μετά δόθηκαν αυτά στο Βυζαντινό Μουσείο που έχει φτιαχτεί εντωμεταξύ και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, κάποια κτίθενται, κάποια όχι, που λέγονται κοιμήλια προσφύγων, που είναι από εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία, εικόνες. Η περίπτωση της εικόνας Παναγίας Σουμελά, ωστόσο, είναι ότι ήρθε τότε με διαταγή του Ινωνού, αλλά έμεινε στις αποθήκες. Έμεινε όμως γιατί φτιάχτηκε σταδιακά και η μονή πάρα πολύ καλά πάνω εκεί στο Βέρμη, οπότε... Σε αυτό οφείλεται η καθυστέρηση. Και σε αυτό, και σε αυτό. Ναι, γιατί 20 χρόνια είναι 20 χρόνια. Προτείνω να... γραφειοκρατικό ζήτημα δηλαδή. Και αυτό, γιατί βρίθη γραφειοκρατικών προβλημάτων και πραγμάτων που προκαλούν ντροπή και την από πολύ αρνητικά συναισθήματα διαβάζοντας την ομιλία του Ιασονίδη, στην οποία και προτείνω να επιστρέψουμε με ένα δεύτερο απόσπασμα. Επαναλαμβάνω δε και πάλιν ότι αφορμή των προστριβών μεταξύ εντοπίων και προσφύγων είναι οι υπάλληλοι. Διότι όπως έθεσαν τα πράγματα, οι πρόσφυγες
και όπως αντιμετώπισαν το ζήτημα των αγροτικών, δεν είναι το δυνατόν αυτομάτως και αυτεπαγγέλτος μεταξύ των γηγενών και των προσφύγων να δημιουργηθεί ρήγμα και προστριβή, διότι πρόσφυγες από τις πρώτης στιγμής και εν επισήμω εσχάτω συνεδρίο της Θεσσαλονίκης εκήρυξαν ότι άπαντα τα υπό των Τούρκων εγκαταλειπόμενα αγροτικά κτήματα παραχωρούνται εις τους πρόσφυγας και τους εντοπίους ακτήμονας και τους κολίγους κατήσων κλήρων, κατήσιν ποιότητα και κατήσιν ποσότητα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάγκη για εγκατάσταση των προσφύγων σε μια χώρα που όμως, όπως είπαμε, έχει τα προβλήματά της. Υπάρχει στενότης κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση και θα ξεσπάσουν και κάποιες προστριβές, όπως αναφέρει ο Ιασονίδης, σε κάποια μέρη και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρονται οι προστριβές αυτές, στην περιοχή των Σερών και στην περιοχή του Κυλκής. Ναι. Μέχρι το μιλιά του Ιασονίδη υπάρχει ένα πρώτο διάστημα, το 22-23, που αυτή η άφηξη των προσφύγων είναι μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση. Όχι όπως τα λέμε σήμερα εκ του ασφαλούς και λέμε τη λέξη ανθρωπιστική κρίση. Ναι, μα 60.000 που βρίσκονται έτσι ακόμη στην Ελλάδα ήταν μόνο στη Λέσβο, μας είπατε. Στη Λέσβο, ακριβώς. Άρα χρησιμοποιούμε πολλές φορές όρους που είναι τελείως αστείοι σε σχέση με την πραγματικότητα. Και ανιστόρητοι, επειδή προκειμένου θα χρησιμοποιήσουμε και αυτόν τον όρο. Άρα υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση, ναι, στην οποία πράγματι οι γηγενείς ανταποκρίνονται. Σε όλη την Ελλάδα στείνονται έρανοι, δημιουργούνται συσίτια. Είναι σημαντικό να πείτε και το θετικό, γιατί έχει μείνει το αρνητικό περισσότερο. Και υπάρχει μια, ας πούμε, σε κάθε πόλη υπάρχει πάντα μια επιτροπή υπέρ των προσφύγων, με επικεφαλής τον τοπικό Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο και τον Ομάρχη, όπου δίνουν, ας πούμε, όλες οι συντεχνίες, οι εμπορικοί σύλλογοι. Έχουμε φιλάνθρωπες κυρίες, γιατί όχι. Φιλάνθρωπες κυρίες, ακριβώς, γυναικείς οργανώσεις που βοηθούν στους οικισμούς. Υπάρχει αυτό το πρώτο διάστημα. Σταδιακά όμως, ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων και το γεγονός ότι πάρα πολύ γρήγορα, ήδη το 1923, αρχίζουν να αποκαθίστανται με το ότι φτιάχνονται οι πρώτοι συγκισμοί στην Αθήνα, έτσι, ο Βίρονας και η Σαριανή, που είναι οι χώροι αυτοί από τους πρώτους που επειδή έχουν κατασταθεί ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων, άρα στείνονται εκεί συγκισμοί. Όπως και οι Ποδαράδες, μετέπειτα Νέα Ιωνία. Όπως οι Ποδαράδες. Πολύ πιο ωραίο όνομα Νέα Ιωνία, ομολογώ. Ναι, Νέα Σπάρτη στην αρχή και μετά Νέα Ιωνία, επειδή ήταν οι πρώτες Σπαρταλίδες. Και η Κοκκινιά στον Πειραιά, και οι μεγάλοι πρώτοι συγκισμοί γίνονται το 1923, γιατί ήταν τόσο μεγάλος αριθμός των προσφύγων που πραγματικά δεν είχε μείνει κανένας στεγασμένος χώρος. Με την έννοια του στεγασμένου εννοώ δημόσια κτίρια, αποθήκες, ακόμα και υπόστεγα στο λιμάνι του Πειραιά, Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. Δηλαδή, και κάποιοι ακόμα στο ύπαιθρο. Δηλαδή, ούτε καν δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν μια σκηνή. Σκηνές αυτούν αργότερα, στα τέλη του 22. Η Ελλάδα δεν διαθέτει σκηνές. Ό,τι υπήρχαν ήταν στον πόλεμο, δεν γύρισαν ποτέ έτσι, με την άτακτη υποχώρηση. Και έχουμε πίσω μας, και θα ήθελα να ζητήσω και από τη σκηνοθέτηδά μας να μας το δώσει στην οθόνη για να το δουν καλύτερα και οι τηλεθεατές μας. Εδώ έχουμε δεν λέγεται ακόμα και Σαριανή. Ναι. Είναι το Άλσο Συγκρού, όπως λέγεται, και έχουμε τις σκηνικές του Βρετανικού στρατού, σκηνές, οι οποίες 8.000 άτομα μένουν σε σκηνές στην περιοχή αυτή. Είναι από τις πιο μεγάλες συγκεντρώσεις προσφύγων και άλλες είναι στο Παγκράτη, κατά προέκταση του Παγκρατίου, ο συγκισμός Παγκρατίου λεγόμενος, που θα ονομαστεί το 1924, δύο μήνες πριν από την αγόρευση του Ιασονίδη, θα ονομαστεί Βίρονας, προς τιμή του Λόρδου Βίρονα, για να τιμηθεί και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην αποκατάσταση των προσφύγων. Και εδώ βλέπουμε άλλα παραδείγματα στέγασης. Εδώ βλέπουμε ένα ξύλινο, ναι, οικίσκο του Ταμείου Περιθάλψης Προσφύγων. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που ασχολούνται με τη στέγαση των προσφύγων. Το Υπουργείο Προνοίας συστήνει ένα αυτόνομο οργανισμό του Ταμείου Περιθάλψης Προσφύγων που θα διατηρηθεί από το 22 το Νοέμβριο μέχρι το 25. Ένας τέτοιος οικίσκος είναι αυτός, ο οποίος, ενώ οι οικίσκοι αυτοί προβλέπονται να είναι για μία οικογένεια, φυσικά κάθονται δύο και τρεις οικογένειες. Και εδώ το Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας ζει τη δική του τραγωδία, όπου κάθε θεωρία στεγάζει μία οικογένεια. Ακριβώς, δεν υπάρχει πια αυτό. Ήταν στον ΔΟ Αθηνάς, το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, στο οποίο, όπως και στα άλλα θέατρα της πόλης και στους κινηματογράφους, χαρτοπαιχτικές λέσχες, δεν υπήρχε κανένας χώρος, κανένας δημόσιος χώρος, δημόσιο κατάστημα που λέγανε εποχή, που να μην καλυφθεί, είτε είναι ιδιωτικός είτε είναι δημόσιος.
Εδώ έχουμε την. Προηγουμένως αναφέρει ο Ιασονίδης στο κείμενο που διαβάστηκε ότι αν δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε, λέει, στο κράτος, ας το κάνουν, οι ξένες οργανώσεις του εξωτερικού. Οργανώσεις του εξωτερικού. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, μια από αυτές. American Arrest Relief. Θα μπορούσαμε να πούμε μετά από τόσα χρόνια, έχουν περάσει 95 χρόνια από τότε, ότι τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, το 22-23, τουλάχιστον αυτά που μελετώ εγώ, εάν δεν υπήρχαν οι ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις και κυρίως αμερικανικές, θα είχαμε πολλαπλάσιο αριθμό θανάτων από ό,τι είχαμε. Και εδώ είμαστε στον Πειραιά και εδώ είμαστε έξω από τη Βουλή, έξω από τα παλαιά ανάκτορα. Η Βουλή θα γίνει το 1932, μετέπειτα Βουλή. Τα παλαιά ανάκτορα τα οποία είχαν καεί σε μια πυρκαγιά μερικά χρόνια πριν έχουν εγκαταληφθεί, έχει πέσει ο δεύτερος όροφος, η στέγη κτλ. Και χρησιμοποιούνται ως, θα λέγαμε, κέντρο επιχειρήσεων για το προσφυγικό ζήτημα. Δηλαδή, εδώ θα τυχοκολληθούν όλες οι ανακοινώσεις για ανέβρεση συγγενών, για αυτό που θα λέγαμε επανένωση οικογενειών. Εδώ θα εγκατασταθούν διάφορες ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις και θα έχει το στρατηγείο της Near East Relief. Θα πούμε μετά για αυτήν. Για την ανακούφιση της Εγγύης Ανατολή. Ναι, θα πούμε γι' αυτό, ναι. Εδώ, στη δυτική πλευρά των ανακτόρων, θα εγκατασταθεί το πρώτο ορφανοτροφείο Θηλαίων. Και σε αυτό το χώρο, σας διακόπτω κύριε Ανδριώτη, στο χώρο που μαγνητοσκοπούμε εμείς και πρώην φρουραρχείο, έχει γνωρίσει πολλές χρήσεις, ήταν ένας χώρος όπου οι προσφυγοπούλες μάθαιναν να υφαίνουν. Ναι, γιατί υπήρχε πρόνοια από τις ξένες οργανώσεις για εκμάθηση τέχνης και τα λοιπά. Και είναι κάτι που εφαρμόζεται από οργανώσεις, ξέρετε, για τους πρόσφυγες που φιλοξενεί η Ελλάδα σήμερα. Ακριβώς, το ίδιο πράγμα. Για να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Ακριβώς. Και τα ορφανά, τα πρώτα ορφανά που συγκεντρώθηκαν, εγκαταστάθηκαν στο Ζάπιο. Το Ζάπιο, το οποίο έγινε οικοδομήθηκε ως χώρος εκθέσεων και τα λοιπά, έγινε ορφανοτροφείο, μάλιστα με ένα πρότυπο τρόπο. Υπάρχει οδοντιατρική κλινική, αχνολογικό εργαστήριο, σχολή τυφλών και κοφαλάλων παιδιών. Η πρώτη σχολή κοφαλάλων στην Ελλάδα είναι στο Ζάπιο, στο ορφανοτροφείο Αρένων. Και μπορούμε να δούμε και φωτογραφία με τα ορφανά μετά. Εδώ είμαστε. Σε πρώτη φάση είναι πίσω μας, αλλά πιστεύω θα μπορέσει να μας το δώσει σκηνοθέτης μας κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε σε ένα χώρο, δηλαδή εδώ είναι μια πλατεία. Τυπική κατάληψη πλατείας. Έχουμε κρίσει φωτογραφίες από τη Σύρο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Εδώ είμαστε στον Πειραιά. Έτσι, μια τυπική όπου δεν υπάρχει και μη στεγασμένος χώρος, όπως είναι οι πλατείες, που να μην καταληφθούν. Τόσο στις πόλεις όσο και κατά προέκταση. Εδώ έχουμε, είμαστε στο Ολυμπίον, στους στήλους του Ολυμπίου. Έτσι, και υπάρχουν. Είναι υγειονομικός έλεγχος. Υγειονομικός έλεγχος ακριβώς των ορφανών. Αυτά είναι τα ορφανά παιδιά. Φανταστείτε ότι οι Near East Relief, οι πρόσφυγες στην ατυχία τους, είχαν και μία τύχη. Η μικρασιατική καταστροφή να γίνει μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου η φρίκη του πολέμου έκανε, στη διάρκεια του συστήθηκαν πάρα πολλές οργανώσεις για να βοηθήσουν τόσο τους στρατευμένους, τους χιλιάδες πια στρατευμένους, στο Μεγάλο Πόλεμο, στον Πρώτο Αυτό Πόλεμο, όσο και τα θύματα και αυτούς που επηρεάστηκαν στα πεδία των μαχών. Πάρα πολλές λοιπόν οργανώσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια από αυτές ήταν η Near East Relief. Στην αρχή ήταν για τους Αρμένιους, Armenian Relief, μετά ήταν για τους Ασσύριους. Την Αιγύη Ανατολή συνολικά. Και μετά είναι η Αιγύη Ανατολή που λέει το όνομά της, η οποία ενώ έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη, πριν φτάσουν τα κεμαλικά στρατεύματα μπουν στην πόλη, θα μεταφέρει τις δραστηριότητες στα τέλη του 22 στην Αθήνα και θα μεταφέρει μαζί και από τα περίπου 75 ορφανοτροφεία που είχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 15.644 ορφανά, τα οποία θα εγκαταστήσει, θα φτιάξει η ίδια το 1923 σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη, στη Θάσο, στην Καβάλα, στον Οροπό, στην Κόρυθο, στην Εδιψώ, στο Λουτράκι, σε διάφορους χώρους, σε παλιά στρατόπεδα, σε ξενοδοχεία, σε ξύλινα σπίτια. Θα φτιάξει άτυπα ορφανοτροφεία και θα οικοδομήσει ένα πολύ μεγάλο ορφανοτροφείο. Υπάρχει ακόμα και σήμερα στην Ερμούπολη στη Σύρο, το αμερικανικό όπως λέγεται, στο οποίο θα φιλοξενηθούν 2.500 παιδιά. Μάζεψε και από τους καταβλισμούς των προσφύγων άλλα. Στην Ελλάδα, με βάση τον πρόδρομο του Ιασονίδη Υπουργό Περιθάλψης του Μισήρογλου, υπήρχαν 55.000 ορφανά. Έτσι, τώρα που λέμε, επειδή πάλι συζητάμε για ασυνόδευτα παιδιά κτλ., φανταστείτε 55.000 ορφανά. Έτσι. Και η έλευση των προσφύγων
και οι ξένες οργανώσεις που συνεργήσαν αυτά τα ορφανοτροφεία θα συμβάλλουν, η έλευση των προσφύγων θα συμβάλλει στο να φτιαχτεί αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά και θα φτιαχτούν το, ήδη το 22, λίγο πριν υπάρχει το καλοκαίρι του 22 φτιάχνεται ο νόμος, αλλά υλοποιείται στη συνέχεια του 23, όπου σε κάθε δρανομό θα φτιαχτεί ένα εθνικό ορφανοτροφείο, το οποίο θα είναι η Αρένων Ιθυλαίων. Λοιπόν, φαίνεται ότι τη χρονιά που εκφωνεί την ομιλία του ο Ιασονίδης, ακόμη τα προβλήματα είναι στο απόγειό τους. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που έχουν ενδιαφέρον και δυστυχώς έχουν και μια αλγινή συνάφεια με πράγματα που συμβαίνουν ακόμη σήμερα. Μιλάει για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, που λέει δεν είναι τόσο η έλλειψη χρήματος, όσο η συμπεριφορά των υπαλλήλων, το ότι δεν είναι αποτελεσματική. Το λέει σε τουλάχιστον 2-3 σημεία. Επίσης κάνει λόγο για διασπάθηση χρήματος. Ναι. Δυστυχώς και αυτό. Πολλές καταγγελίες τέτοιες. Ήταν πολλοί φορείς. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα συντονισμός, αν θέλετε, αυτών των πραγμάτων. Υπήρχε ο υπερεθνικός οργανισμός, η Επιτροπή Αποκαταστάσεις Προσφύγων, η οποία ήδη έχει φτιαχτεί. Ναι. Έχει το Σεπτέμβριο του 23 ζητήσαμε χρήματα από την Κοινωνία των Εθνών και αυτή μας είπε ότι για να μπορέσετε να τα πάρετε θα πρέπει να φτιάξετε έναν οργανισμό ο οποίος θα δίνει ραπόρτο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σε εμάς, έτσι, τις τριμηνιές εχθές της ΕΑΠ. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε η Επιτροπή Αποκαταστάσεις Προσφύγων, η οποία ήταν μια επιτροπή που είχε πάντα πρόεδρο ένα συνήθως Αμερικάνο, έπρεπε να είναι από ουδέτερη χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία θα λειτουργήσει από το 24. Από τις αρχές του 24 έως 31 Δεκεμβρίου 1930 και θα συμβάλλει στο να αποκατασταθούν αστικά και αγροτικά οι μισοί πρόσφυγες από το 1.200.000 περίπου 600.000 πρόσφυγες. Στο γεγονός ότι λοιπόν υπάρχει αυτός ο υπερεθνικός οργανισμός ο οποίος έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές και δημιουργεί προβλήματα και παράπονα από τους πρόσφυγες από τη μια, απ' την άλλη όμως διασφαλίζει να μην γίνει, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε για διασπάθηση χρήματος και όλα αυτά να δοθούν δηλαδή μόνο χρήματα. Είναι και το ένα και το άλλο. Το 24 όμως υπάρχει ακόμα το Υπουργείο Προνοίας που συνεχίζει να φτιάχνει και το Ταμείο Περιφέρειας Προσφύγων χαμηλής ποιότητας, αν θέλετε, οικίες στις πόλεις. Η ΑΠ θα έχει πολύ καλύτερες προδιαγραφές. Θα ακολουθηθεί το σύστημα της λαϊκής κατοικίας στην Ευρώπη που είναι έτσι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κάπως δημιουργεί και μια μόδα στην αρχιτεκτονική στα νέα ρεύματα της αρχιτεκτονικής. Θα αντιγραφούν λοιπόν τέτοιου είδους μοντέλα και όλη η Ελλάδα και η Ήπεθρος και η πόλη, κυρίως η πόλη στην επέκταση των πόλων, θα γεμίσει με προσφυγικούς συγκεκρισμούς. Έτσι, αυτό το νέα που μπαίνει μπροστά σε πάρα πολλά, ξέρω εγώ, όπου και πώς θα τοπονύμια μόνο στην Αττική. Πώς θα τοπονύμια με το νέα μπροστά. Μόνο εντάξει, στην Αττική, γιατί έχει και η Ελλάδα όλοι πάρα πολλά, πάρα πολλά και άλλα που δεν φέρουν και μικρούς, το νέα. Και μικρά χωριά, έτσι, ναι. Όχι μόνο πόλεις, ναι. Που αυτό αποτυπώνει και την επιθυμία των ίδιων των προσφύγων να διατηρήσουν μια προσφυγική μνήμη, τη μνήμη της πατρίδας. Απ' την άλλη όμως είναι και σε αυτά που θέλει η ΕΑΠ, είναι στις προδιαγραφές της ΕΑΠ, να, για ψυχολογικούς λόγους οι πρόσφυγες να εγκαθίστανται σε ένα μέρος μαζί με συντοπίτες τους, αν όχι από τον ίδιο οικισμό, απαραίτητα από την ίδια περιοχή, γιατί ξέρετε υπάρχει μια διαφοροποίηση των προσφύγων, δεν είναι όλοι πρόσφυγες το ίδιο, δεν είναι μια μάζα που είναι το ίδιο πράγμα. Και η διαφοροποίηση είναι πολλών ειδών, είναι, ξέρω εγώ, γλωσσική. Υπάρχουν 104.000 στο 1.221.000, είναι αποκλειστικά τουρκόφωνοι από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, που γράφουν τα καραμαλίδικα, έτσι, δηλαδή στα ελληνικά με τουρκικές λέξεις. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή οι πόντιοι αισθάνονται διαφορετικοί και σε διάφορα μεικτά χωριά που δεν υπάρχουν γενείς, αλλά υπάρχουν Θράκες, Μικρασιάτες, οι πόντιοι, υπάρχουν κάποιες έτσι, εμείς ούτε καν ενδογαμία δεν υπάρχει, θα λέγαμε, τουλάχιστον στην πρώτη γενιά. Mm-hmm. Δηλαδή, χωριστές αυτές οι εθνοτοπικές κοινότητες. Και επίσης υπάρχει διαφορά και οικονομική, ας πούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εκτιμάει πάλι η Κοινωνία των Εθνών στην αρχή του 1923 ότι περίπου, λέει,
το 1/8 των προσφύγων από τις οικογένειες μπορεί να, να βρει τόπο κατοικία και να μην έχει πρόβλημα επιβίωσης. Πράγματι, κάτοικοι κυρίως των αστικών κέντρων των δυτικών παραλίων και Κωνσταντινούπολιτες που ήρθαν παρότι δεν έπρεπε να έρθουν, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανταλλαγή, αλλά ήρθαν περίπου 40.000, θα φέρουν και κεφάλαια στην Ελλάδα και γι' αυτό έχουμε παραδείγματος χάρη δίνει δυνατόν πως ξαφνικά λέμε πρόσφυγες και στα τέλη της δεκαετίας του 20 στο εμπορικό επιμελητήριο και στο βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας ένα σημαντικό ποσοστό είναι ένα περίπου 25-30% είναι πρόσφυγες. Έτσι, στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Εντάξει, άρα υπάρχουν κάποιοι που φέρνουν και κεφάλαια και οι οποίοι δεν θα χρειαστούν, θα νοικιάσουν σπίτι, θα αγοράσουν σπίτι στις πόλεις, κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι επίσης, όπως παραδείγματος χάρη που ήταν αρκετά ψιλομύτιδες, τα λέγανε οι κηδονιάτες από το Αϊβαλί, δεν θα δεχτούν σε ένα συγκισμό που θα γίνει πολύ αργότερα στο Αιγάλεο, Νέα Κηδονία, να πάρουν για να μην χαρακτηριστούν ως πρόσφυγες, γιατί εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο σημείο, έτσι, της αντιπαράθεσης στο πολιτισμικό επίπεδο μεταξύ προσφύγων και γενών. Και για το ποιος ήταν ανώτερος προκύπτει... Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Προκύπτει και από την ομιλία αυτή, γιατί μιλάει για την έλλειψη σχολείων, ακόμη και δημοτικών σε κάποια χωριά, όπου ζητούν από τους πρόσφυγες να πάνε εκεί και μου λένε οι πρόσφυγες, λέει ο Εσονίδης, πώς να πάω σε αυτό το μέρος, δεν έχει τίποτα για το παιδί μου. Επειδή τους έβλεπαν κατατρεγμένους, ίσως ρακένδιτους, ίσως σίγουρα όχι όπως ήταν στα σπίτια τους άρχοντες, νόμιζαν ότι ήταν αγράμματοι και αστοιχείωτοι και τους ακολουθούσαν και διάφοροι χαρακτηρισμοί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους θυμηθούμε. Πριν από αυτό, υπάρχει όντως, οι πρόσφυγες έχουν μια υψηλή αυτοεκτίμηση, θα λέγαμε, όχι στο πρώτο διάστημα, μετά. Ή στο πρώτο διάστημα όταν την έχουν, το έχουν ως αντίδραση στην υποτίμησή τους από τους γηγενείς. Βέβαια, επειδή το έχω κοιτάξει αυτό το πράγμα, το έχω ερευνήσει και έχω κοιτάξει, παραδείγματος χάρη, ως προς την εκπαίδευση στο μορφωτικό επίπεδο, μικρή διαφορά υπάρχει μεταξύ γηγενών και προσφύγων. Πολύ λίγο υπερέχουν οι πρόσφυγες. Δεν είναι αυτό το πράγμα ότι ήταν οι μορφωμένοι, οι πλούσιοι. Υπήρχαν πάρα πολλά σχολεία σε πάρα πολλούς τόπους, αλλά αυτό έχει γίνει, τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Θεωρούμε. Όπως το υπερέβαλαν. Υπερέβαλαν οι ίδιοι, αλλά και εμείς τώρα, επειδή έχει αξιοδοτηθεί πάρα πολύ το να είναι κανείς πρόσφυγας, άρα ξαφνικά είναι πολύ καλύτεροι και όλα αυτά. Είχαν ένα υψηλό πολιτισμό, όμως υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, ήταν σε απομονωμένες κοινότητες και όλα αυτά. Έτσι, δεν είναι. Μιλάμε κυρίως όταν έχουμε στο μυαλό μας τον καλλιεργημένο, τον Σμυρναίο, ας πούμε, έτσι, τους κατοίκους των δυτικών παραλίων των πόλεων που ήταν κοσμοπολίτες κτλ. Αυτοί όμως ήταν ένα μικρό κομμάτι των προσφύγων. Εντάξει, μην θεωρούμε. Το λέω γιατί είναι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να κρατήσουμε λίγο μια ισορροπία. Γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, προτείνω να διαβάσουμε το τρίτο απόσπασμα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, για να δούμε ποια ήταν τα αιτήματα εκείνων των ημερών. Λίγο πολύ είδαμε και είπαμε πια πώς προχώρησε ή δεν προχώρησε η υπόθεσή τους, αλλά να δούμε τι ζητούσε ο Ιασονίδης τον Ιούνιο του 1924. Λοιπόν, κύριοι ζητούμεν, στέγην και γήν δια τους αγρότας, εργασίαν και στέγην δια τους αστούς, υγείαν και σχολείων διόλων εν γέννη των κόσμων των προσφυγικών. Στέγην και γήν δια τους αγρότας, εργασίαν και στέγην δια τους αστούς, υγείαν και σχολείων διόλων εν γέννη των κόσμων των προσφυγικών και συγκοινωνίαν δια την Ελλάδα. Μόνον ούτω θα έχετε και τη λύση του προσφυγικού ζητήματος. Περαίνων προτείνω, όπως εντός του υπολοιπωμένου δεκαημέρου, η συνέλευσης ψηφίσει όλα τα νομοθετικά μέτρα τα οποία αφορώσει τα αγροτικά, τα προνοιακά και τα προσφυγικά ζητήματα. Επίσης προτείνω, όπως η συνέλευσης, άμα ως τερματιστούν εσυζητήσεις επί του προσφυγικού ζητήματος, προς διαπίστωση της ιστορικότητος και της σημασίας των συζητήσεων και συνεδρίων αυτών, απευθύνει εν διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, εν το οποίο να διακηρύξει, πρώτον, ότι η Εθνοσυνέλευσης το ζήτημα των προσφυγικών το θεώρησεν ως ζήτημα εθνικών. Δεν είναι οι ξένοι, είναι οι δικοί μας άνθρωποι, είναι ένα εθνικό θέμα. Είναι εθνικό θέμα το οποίο τονίζεται ότι είναι το σημαντικότερο εθνικό ζήτημα και όλα αυτά σε όλες τις συνεδριάσεις και στη συνέχεια μέχρι και τη δεκαετία του, στις αρχές του 1930, οπότε θα σταματήσει λίγο να αναφέρεται ως τόσο σημαντικό ζήτημα.
Η αποκατάσταση είμαστε και στο 24. Η ενσωμάτωση θα πάρει όλο το μεσοπόλεμο, θα διαρκέσει. Ακριβώς. Είμαστε στο 1924, όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί μερικές χιλιάδες οικογένειες στην ύπαιθρο και στις πόλεις, το καλοκαίρι του 1924. Αρχίζει ήδη από την άνοιξη να φτάνουν οι 200.000 που είχαμε πει. Επίσης υπήρχαν και διάφοροι άλλοι εχμάλωτοι, τόσο στρατιώτες όσο και πολίτες, μικρασιάτες που κρατήθηκαν επειδή ήταν σε νεαρά ηλικία, άρα μην τυχόν και πολεμήσουν. Υπάρχει κάποιος πόλεμος στην συνέχεια Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίοι θα επιστρέψουν αυτοί, αργότερα το 25, αργότερα αυτοί. Άρα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η άφηξη όλων των προσφύγων, όμως έχει ξεκινήσει το 28 ολοκληρώνεται το 25, το 25 η άφηξη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει ξεκινήσει με πολύ ταχύς ρυθμούς το 24 η εγκατάσταση των προσφύγων, η οποία θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως λόγω της δράσης της ΕΑΠ, η οποία ΕΑΠ διαχειρίστηκε όχι μόνο τα ποσά από τα δύο προσφυγικά δάνεια, αλλά τις γαίες που πήρε από το ελληνικό κράτος, υπαλλήλους κτλ. Θα εγκατασταθούν, όπως είπα, στα τέλη του 1930 οι μισοί πρόσφυγες είναι εγκατεστημένοι ήδη. Είναι ένα τιτάνιο έργο, κολοσσιαίο έργο. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να λέμε διάφορα πράγματα. Και δεδομένων των περιστάσεων. Και δεδομένων των περιστάσεων ακριβώς. Να τις προσμετρούμε και αυτές. Και στο τέλος της δεκαετίας του 30 θα έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι. Όμως, αυτό στην Ήπεθρο θα μείνουν γύρω στις 15.000 οικογένειες που ακόμα δεν έχουν και σπίτι και κλήρο. Έχουν κλήρο, αλλά δεν έχουν σπίτι. Το σπίτι τους έχει προβλήματα κτλ. Και χρήση επισκευών και τέτοια. Με εκθέσεις που έχουμε πια από το Υπουργείο Γεωργίας στα τέλη της δεκαετίας του 30, του 38, του 39. Όμως στις πόλεις, που είναι και ο αδύναμος κρίκος εγκατάστασης, γιατί η αστική αποκατάσταση αφενός είναι μόνο στέγαση, άρα δεν εξασφαλίζεται προς το ζήν αναγκαία, ένα. Δύο, δεν υπάρχουν τα ανταλλάξιμα εκείνα κτήματα και σπίτια όπως υπάρχουν στην Ήπεθρο, από τη μία μουσουλμάνων για την άλλη Βουλγάρων. Και είναι πιο ακριβό να κάνεις απαλωτριό στις πόλεις έτσι κι αλλιώς. Άρα εκεί πέρα έχουμε σε όλη τη δεκαετία του 1930. Υπάρχει ένας όρος στο Υπουργείο Κοινωνικής, υποτυπωδώς στεγασμένο. Αυτό. Υποτυπωδώς στεγασμένο. Το οποίο σημαίνει υποτυπωδώς. Ονομάζονται αυτοί οι άνθρωποι παραπηγματούχοι, τρογλωδίτε. Έχουμε κατηγορίες. Εντάξει, είναι και πώς τα ορίζουν. Έχουμε από άρθρα εφημερίδων, ρεπορτάζ σε προσφυγικούς οικισμούς για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ένας προσφυγικός οικισμός στη Νέα Ιωνία, παραδείγματι, έτσι, που φτιάχνονται επίσης και κάποιοι δορυφορικοί. Στη Νέα Ιωνία της Αθήνας. Της Αθήνας, λέμε. Έτσι, και όμως, Βόλο, ναι. Δίπλα, ας πούμε, σε αυτούς φτιάχνονται παράγκες, οι οποίες είναι από πισόχαρτο, από τη Standard Oil, δηλαδή, άμα τους τενεκέδες τους φτιάξω, να φτιάξω τενεκεδόσπιτα κτλ. Και διάφορα παραγούμε σε διάφορα σημεία. Ένα κλασικό από αυτά είναι στον Ασύρματο, έτσι. Στο οποίο νομίζουμε ότι είναι μόνο προσφυγικό, πάνε και ντόπιοι γηγενείς από διάφορα που έρχονται εσωτερικοί μετανάστες, δεν έχουν που θα μείνουν και μένουν, φτιάχνουν και αυτοί ένα τέτοιο παράδειγμα. Και υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας αυτά, τα οποία έχουμε αναφορές στη δεκαετία του 50 και του 60. Το 50 υπάρχουν ακόμα 15.000 παραπήγματα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, τα οποία θα υπάρχουν μια πρόνοια να καταγραφούν αυτά, να γκρεμιστούν και να δοθούν. Αρχίζει τότε να υπάρχει, δεν υπάρχει η αποκατάσταση των προσφύγων, υπάρχει αυτό που λέμε λαϊκή κατοικία, που θα γίνει αργότερα εργατική κατοικία. Κάποια παραδείγματα εκείνων των κατοικιών όμως, όχι τόσο των. Όχι καθόλου, οι παράγκες δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια, επιβιώνουν μέχρι σήμερα και στη δική μου, ακόμη ήδη από τα παιδικά μου χρόνια, έχει μείνει στη μνήμη μου το συγκρότημα των πολυκατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι, είναι εμβληματικό, ναι. Νομίζω. Θα ήθελα να κλείσουμε με τον επίλογο της ομιλίας του Ιασονίδη, που είναι το πέμπτο σημείο το οποίο ζητάει να περιέχεται στο κείμενο αυτό που θα εκδώσει το Κοινοβούλιο, και λέει τα εξής. Και πέμπτον, καταλήγουσα Εθνοσυνέλευση εν το διαγγέλμα τη να διακηρύξει ότι εκ της συγχωνεύσεως του νέου τούτου πολιτήμου υλικού προς το παλαιόν, ελπίζει και πιστεύει ότι θα εξέλθει ένας νέος ελληνισμός, ακμαίος και παραγωγικός, ειρηνευτής εσωτερικός και εξωτερικός και νοσταλγός των μεγάλων αυτού πεπρωμένων, διότι κύριοι, οι λαοί δεν σταματούν. Ένα δείγμα της ρητορικής τέχνης αυτού του ανθρώπου που δεν ήταν όμως μόνο λόγια. Είχε πολύ ψυχή και υψηλό ήθος. Νομίζω ότι προέκυψε από όσα είπαμε. Mm-hmm.
Απλώς, έτσι πράγματι η αποκατάσταση μπορεί να έγινε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30 για τη συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων, όμως η ενσωμάτωσή τους, ξέρετε, πρώτα υπάρχει η ένταξη στις επαγγέλματα και μετά η ενσωμάτωση γίνεται με πολύ πιο βραδείς ρυθμούς. Θα πρέπει να σπάσει αυτό το δίπολο. Οι πρόσφυγες εμπλούτησαν την ελληνική κοινωνία. Εμπλούτησαν και τα. Δεν νοείται. Θα έλεγα ότι γονιμοποίησαν σχεδόν, γιατί ήταν και αποδεκατισμένοι από τους πολέμους. Και αυτό, αλλά αυτό που λέμε σήμερα είναι ελληνική ταυτότητα. Στη Βόρεια Ελλάδα με πληθυσμούς που είχαν ελληνόφωνους καταρχάς, έτσι είναι πάρα πολύ και μεγάλη. Γενικούς, δηλαδή η μισή του 1920, αλλά και η μισή ήταν οι Έλληνες Ορθόδοξοι στην Μακεδονία. Άρα, 8 χρόνια μετά την ενσωμάτωση. Άρα, προφανώς εξελληνίστηκαν οι Βόρειες Επαρχίες. Αλλά και όχι αυτό, είναι αυτό που θα λέγαμε έτσι, ότι αυτό που λέμε σήμερα νεοελληνική ταυτότητα έχει μέσα και τους πρόσφυγες. Από το φαγητό, τη μουσική, ακριβώς. Το πνεύμα, πώς η τέχνη παρήχθη. Για να πούμε, δεν πούμε τους σημαντικούς μικρασιάτες, καλλιτέχνες, φωτογράφους, αλλά να πούμε αυτό που είπατε πολύ σωστά, δηλαδή τη λαϊκή μουσική της πόλης, τα ρεμπέτικα, που δεν υπήρχε, υπήρχε ή η ευρωπαϊκή μουσική ή η δημοτική μουσική, αυτό που η λαϊκή μουσική της πόλης από τη μια, η κουζίνα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και μία έτσι στάση ζωής, επιβίωση και τα λοιπά, που ήταν έτσι πολύ σημαντική. Λοιπόν, μια τηλεοπτική εκπομπή, κύριε Ανδριώτη, δεν επαρκεί για σχεδόν τίποτα. Για μια ανοίξη μόνο. Και αυτό κάνουμε, αυτό προσφέρουμε με αυτή τη σειρά εκπομπών. Τα λοιπά, τα σημαντικά, βρίσκονται στην ομιλία, σε αυτό το ντόμο, με τον αριθμό 5. Την ομιλία του Λεωνίδα Ιασονίδη για την εγκατάσταση των προσφύγων, που εκφωνήθηκε τον Ιούνιο του 1924. Κατά δεύτερο λόγο, θα έλεγα να αναζητήσετε και τον οδηγό της έκθεσης, που όπως έλεγα στην αρχή-αρχή, είναι ένα αυτόνομο βιβλίο, ένα συλλογικό τόμος με εξαιρετικά κείμενα. Νομίζω και αυτά τα δύο ακόμη είναι η αρχή για μια μελέτη γενικότερη για την υπόθεση της εγκατάστασης των προσφύγων, των τόσο σημαντικών αυτών ανθρώπων, των αδελφών μας. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριώτη, που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας και τις αναζητήσεις σας γύρω από την εγκατάσταση και την μετακίνηση των πληθυσμών εκείνων από την Μικρά Ασία, τη Θράκη και τον Πόντο στον ελληνικό χώρο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί μαθαίνω ότι θα υπάρξει συνέχεια και με το Ίδρυμα της Βουλής. Ένα βιβλίο, περιμένουμε και τα επόμενα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς.